Αποστόλη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τα τηλεοπτικά θα ξεκινήσω. Τι έγινε με το τμήμα ηθών, γιατί δεν θα το δούμε στη μικρή οθόνη? Χρειάζονται πολλά χρήματα για να παραχθεί πλέον αυτή η σειρά. Το budget πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει για τα ελληνικά. Στα ελληνικά δεδομένα αυτό το budget δεν υπάρχει. Με στεναχώρησε πάρα πολύ στην αρχή. Αλλά αν είναι να βγει κάτι το οποίο θα είναι τσουρούτικο και δεν θα είναι στις προδιαγραφές που πρέπει να είναι, όπως μου εξήγησε ο Μανούσος, ας μην γίνει. Άμα δεν είναι να είναι καλό, να μην γίνει. Δεν ήμασταν εμείς οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές ήταν το σενάριο. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Η Μόνικα Γαλινέο, ο Αλεξανδράκης, ο Δημήτρης του Παπαμιχαήλ, όλοι αείμνηστοι τώρα, δυστυχώς. Πώς είχατε βρεθεί μαζί στο εξωτερικό με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ? Είχαμε πάει για ένα σύριαλ στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο τέλος πάντων. Και κάθε βράδυ είχαμε σουαρέ. Τα πάμε όλα. Ακόμα και εκεί πάνω, στον κήπο του Θεού, τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια. Αυτή είναι η αλήθεια. Να το ξέρεις. Πες μου κάτι που δεν έχεις αποκαλύψει ποτέ που σου έχει πει. Πόσο λάτρευε το γιο του. Για την Αλίκη, την αγαπούσα πολύ. Παθολογικά. Τίποτα δεν θα κάνω. Θα της πω ότι αυτό που έγινε χθες το βράδυ ήταν ένα δώρο στον εαυτό μας. Και θα πάω να παντρευτώ. Θέλω να μου πεις το πιο περίεργο, το πιο παράξενο και το πιο τρελό ρουσφέτη που σου ζήτησαν όσο ήσουν δήμαρχος της Λίδας. Ναι, νύφη. Προξενιό. Προξενιό. Και το έκανα. Πέτυχε ο γάμος. Μια χαρά. Μια χαρά. Εσένα προξενιό σου έχουν κάνει ποτέ? Ναι, μου έχουν κάνει. Ναι, μου έχουν. Πώς έγινε ό,τι το? Κοίταξε να δεις, εντάξει, τώρα σοβαρός είσαι πια. Σε βλέπουμε. Σοβάρεψες. Εντάξει, δήμαρχος είσαι. Το παιδί σου μεγάλο είναι. Υπάρχει ένα κορίτσι. Από περιουσία μην το συζητάς. Μήπως ενδιαφέρεσαι, είναι και αυτή καλή κοπέλα. Ατύχησε την πρώτη φορά. Σημασία έχουν τα λόγια. Θέλει να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Αντώνη, φύγε! Και μην ξαναπατήσεις εδώ, κύριο, δεν σε βλέπω καλά, μ' ακούς? Κάτσε, ρε φίλα, σου πω δύο κουβέντες. Άκουσες, σου είπα! Μακριά. Τα χρόνια που μεσουρανούσες στην τηλεόραση, καθιέρωσες ένα πρότυπο, καλός ή κακός, του σκληρού αρσενικού, του ματσό άντρα. Πολύ αυτό έλειπε. Εγώ είδα το κενό. Με το ένστικτο το κατάλαβα και λέω, εδώ, αυτό είναι. Λειτουργείς περισσότερο με το ένστικτο? Τώρα πια όχι, δυστυχώς, γιατί το ένστικτο μου ήταν αλάθητο. Κοίτα να πάρεις την προστασία μέσα σε 2 ώρες, γιατί αλλιώς θα μάθεις γιατί με λένε ο φουστάνος της Φαλιάρας. Γιατί? Για να μας σε πιάσω στα χέρια μου, θα σε κόψω κομματάκια, μωρή ρόμπα, κατάλαβες? Δηλώσεις που έχεις κάνει στο παρελθόν, αποκαλύψεις, ήταν λάθος? Όχι. Όχι, μέχρι εκεί ήταν το ένστικτο και ήταν τα μαμ. Με άντρα έχεις πάει. Με μαύρη, ναι. Με άντρα. Όχι. Όχι. Όχι, ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Το λες? Βέβαια το λέω. Πού το έχεις πει, ρε? Εδώ μια τώρα. Μια φορά έχεις πει. Εδώ τώρα. Μόνο εγώ έχω πάει, κανένας άλλος. Αγόρι, το ψάρι ψήνεται και από τις 2 πλευρές πάντα. Το ψάρι. Πρέπει να ξέρει. Εντάξει. Okay. Σου, στην Ελλάδα ο μόνος που έχει πάει με άντρα είμαι εγώ, εντάξει. Εγώ είμαι ταγός. Τέλος. Είμαι το κρυάρι που μπαίνει μπροστά. Έτσι. Τι θα πει τώρα το κάθε τ***λι, ο κάθε καημένος και η κάθε κακομοίρα, ότι ο Γκλέτσος είναι ή ο Γκλέτσος το ***. Εγώ είμαι ταγός. Εγώ είμαι μπροστάρης. Εγώ ήρθα για να διοικήσω. Εγώ ήθελα εκείνη τη στιγμή, επειδή υπήρχε μια περιραίουσα που υπήρχαν άνθρωποι που υπέφεραν λόγω τότε το αυτό με τα, θυμάσετε, σύμφωνο συμβίωσης και αυτά, βγαίνανε διάφοροι που καταδίκαζαν, φώναζαν κάτι παπάδες περίεργοι, κάτι έτσι, αυτά, το ένα, το άλλο. Και κάποιοι άνθρωποι είχαν χάσει τον ύπνο τους. This is a man's world. Η γνώμη σου για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια ποια είναι? Η γνώμη μου για την υιοθεσία είναι όχι για τον καθέναν. Όταν η ελληνική πολιτεία θα αποκτήσει τη δυνατότητα να μπορεί να ελέγχει τι και πώς, τότε θα το ξανασυζητήσουμε. Σχετικά πρόσφατα έφυγες και από μια μεγάλη σχέση. Στα προσωπικά τώρα πώς είσαι? Είμαι σε αναστολή.
Είχε πει η Άννα Βύση στο reality που είχε κάνει για τη ζωή της ότι είχε πέσει στα πατώματα για σένα. Εσύ από αυτή τη σχέση τι θυμάσαι? Κοίταξε, για να πέσει κάποιος στα πατώματα, δεν μπορεί ο άλλος να μην πέσει και αυτός στα πατώματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με την κόρη σου, πώς είναι η σχέση σας? Είναι μια σχέση που βασίζεται στην ειλικρίνεια. Δεν λέμε ψέματα. Τι θέλεις να λένε για τον πατέρα της? Ότι ήταν τίμιος και δεν φοβόταν τίποτα. Έρχομαι στο κομμάτι της υγείας σου. Καταρχήν, πώς είσαι τώρα? Καλά είμαι, εντάξει. Όταν προσβάλλεται η καρδιά, το κουβαλάς, το έχεις. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχεις, έτσι. Το έχεις και πορεύεσαι, προσέχοντας. Το πρώτο περιστατικό πώς ήταν? Φοβήθηκες? Έκανα γυμναστική στο διάδρομο, έτρεχα στο διάδρομο, σε ηλικία 35 και ξύπνησα στο νοσοκομείο. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες τότε? Τι να είναι, ο θάνατος. Τον φοβάσαι? Όχι πια. Ενεπλάκη κάποια στιγμή το όνομά σου σε υπόθεση που είχε να κάνει με ουσίες. Κοίταξε, στην αρχή λέω κάποια καλά παιδιά, μάλιστα ένα του συναφιού σου συγκεκριμένο, θεώρησε καλό ότι θα μου κάνει κακό για να με πλήξουν για τις εκλογές. Κάποιοι άνθρωποι και δεν ξέρουν τη δουλειά τους και είναι σκιτσίδες στη δουλειά τους και έχουν μένος, αλλά κάποια στιγμή θα το πληρώσουν ακριβά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σε ευχαριστώ και θέλω το κοριτσάκι μας να του πω μια καλή και ευτυχισμένη χρονιά. Την αγαπώ πάντα, το ξέρει αυτό πόσο την αγαπώ και όλα τα καλά.